Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή 7 ημέρες. Είμαι ο Γιάννης Στομαδάκης. Παρακολουθείτε Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Και σήμερα συζητάμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ορεστιάδας. Τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά στην εκπομπή, τον Πέτρο Χασανίδη. Κύριε Χασανίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι πριν 2 χρόνια περίπου είχατε έρθει, νομίζω. Και είστε η πρώτη φορά που έχουμε δεύτερο καλεσμένο στην ίδια εκπομπή. Αλλά τώρα έχουμε και τις εκλογές μπροστά του Εργατικού Κέντρου, οπότε έχουμε πάλι θέματα επικαιρότητας. Ναι, έχουμε το συνέδριο. Το τακτικό συνέδριο το εκλογικό μας, που είναι την Κυριακή 17 του μήνα. Είμαστε στη διαδικασία αυτή την εβδομάδα να υλοποιηθούν όλα αυτά που προβλέπεται από το καταστατικό, δηλαδή περιμένουμε την Πέμπτη να κλείσουν οι υποψηφιότητες, να ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια και να πάμε με το καλό στις εκλογές την Κυριακή το πρωί. Κύριε Χασανίδη, οι εκλογές γίνονται ανά 3 χρόνια περίπου. Ναι, ανά 3 χρόνια. Δεν γίνεται όμως ταυτόχρονα σε όλα τα εκλογικά κέντρα, εργατικά κέντρα της χώρας. Και τι είναι αυτό που καθορίζει, πώς ιδρύεται ένα εργατικό κέντρο? Να πούμε λίγο τη διαδικασία, γιατί πολλοί κόσμος ενδεχομένως. Ναι, το εργατικό κέντρο είναι στην ουσία είναι ένα δευτεροβάθμιο σωματείο, δευτεροβάθμιο όργανο. Τριτοβάθμιο είναι η ΓΕΣΕ, πρωτοβάθμιο είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία. Και ως δευτεροβάθμιο όργανο είναι μια ένωση πρωτοβάθμιων σωματείων. Δηλαδή, εμείς έχουμε περίπου 15 σωματεία, λέμε περίπου, γιατί ανά τριετία μπορεί αυτός ο αριθμός να αλλάξει. Έχουμε περίπου 15 σωματεία στη δύναμή μας στο εργατικό κέντρο. Είναι δηλαδή μια ένωση αυτών των σωματείων. Τα οποία είναι από επιχειρήσεις της περιοχής. Από επιχειρήσεις της περιοχής. Είναι πρωτοβάθμια σωματεία. Είναι αμιγώς ιδιωτικού τομέα. Δεν έχουμε δέκο στο εργατικό κέντρο της Ορεστιάδας. Δεν εκπροσωπούμε δηλαδή τον δημόσιο τομέα σε καμία περίπτωση. Αλλά εργατικά κέντρα νομίζω έχουν δέκο. Η Αλεξανδρούπολη, γιατί οι δέκο, τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια. Όταν λέμε δέκο, εννοούμε ο ΤΕ και ΤΕ, ναι. Τα οποία δεν είναι και δέκο πλέον. Ναι, βάση περιπτώσει. Είναι παλιές δέκο, έτσι. Ναι. Δεν είναι δέκο πλέον, είναι και αυτά ιδιωτικές. Αλλά αυτά αντιπροσωπεύονται σε επίπεδο έδρας νομού. Άρα λοιπόν, όταν έχει ένα σωματείο σε επίπεδο νομού, αντιπροσωπεύεται στην πρωτεύουσα του νομού, που είναι η Αλεξανδρούπολη. Αυτά είναι λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα είναι μια πρακτική που. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ ψηφίζουν στις εκλογές του εργατικού κέντρου. Ναι, εξαρτάται τώρα αν αντιπροσωπεύονται μέσα από το εργατικό κέντρο, γιατί είναι μια διαδικασία σύνθετη. Είναι παλιές αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί το 1980, για παράδειγμα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν τα σωματεία που σας είπα ότι φτιάχνουν το δικό μας, της Αλεξανδρούπολης, όλα τα εργατικά κέντρα, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Τα πρωτοβάθμια σωματεία που συνιστούν τη δύναμη των εργατικών κέντρων, αυτά τα σωματεία έχουν δύο επιλογές. Ή να αντιπροσωπευθούν στην ΓΕΣΕ, να υπάρξει αντιπροσώπευσή τους στη ΓΕΣΕ μέσω του εργατικού κέντρου ή μέσω των ομοσπονδιών τους, που και οι ομοσπονδίες είναι δευτεροβάθμια σωματεία. Άρα λοιπόν κάθε σωματείο, όταν θα κάνει τις εκλογές του, θα στείλει ένα αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης που θα ορίζει ποιος θα τον αντιπροσωπεύσει στη ΓΕΣΕ. Θα τον αντιπροσωπεύσει το εργατικό κέντρο της περιοχής που εντάσσεται ή θα τον αντιπροσωπεύσει η ομοσπονδία του. Άρα λοιπόν σε όλα τα εργατικά κέντρα και όλα τα σωματεία παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις και ανάλογα με την απόφαση του σωματείου δίνεται η εντολή στο δευτεροβάθμιο, δηλαδή στο εργατικό κέντρο, να αντιπροσωπεύσει αυτό το σωματείο στη ΓΕΣΕ ή να το αντιπροσωπευτεί να γίνει αντιπροσώπευσή του μέσω της Ομοσπονδίας. Αυτό συμβαίνει και στις παλιές ΔΕΚΟ και τώρα σε αυτά του είδους τα σωματεία. Δηλαδή, μπορεί ένα σωματείο να πάρει μια απόφαση, οποιοδήποτε σωματείο, και να πει ότι εγώ δίνω την αντιπροσώπευσή μου για τη ΓΕΣΕ στο εργατικό κέντρο. Μπορεί να πάρει και μια απόφαση, να είναι μέλος του εργατικού κέντρου και να πάρει μια απόφαση και να πει ότι εγώ για τη ΓΕΣΕ θέλω να πάω με αντιπροσώπευση μέσω της Ομοσπονδίας. Δεν σημαίνει ότι φεύγει από τη δύναμη του εργατικού κέντρου, εξακολουθεί και ψηφίζει για διοίκηση στο εργατικό κέντρο, αλλά χωρίζεται το ψηφοδέλτιο και ψηφίζει με διαφορετικό τρόπο για τη ΓΕΣΕ, για τον εκπρόσωπο στη ΓΕΣΕ. Τέτοιου είδους διαδικασία υπάρχει και στο δικό μας εργατικό κέντρο και στην Ορεστιά. Δηλαδή, υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Το ένα ψηφοδέλτιο αφορά τα ψηφοδέλτια που αφορούν τη διοίκηση του εργατικού κέντρου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελληνική Επιτροπή, έτσι και την εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία. Και υπάρχει και ένα ξεχωριστό ψηφοδέλτιο που αφορά μόνο την εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία. Και το κάνουμε αυτό γιατί σας είπα ότι υπάρχουν σωματεία τα οποία δεν ψηφίζουν αντιπροσώπευση μέσω εργατικού, ψηφίζουν μέσω των ομοσπονδιών τους. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε, κύριε Χασανίδη, σε όλα τα εργατικά κέντρα όλης της χώρας, λίγοι πλέον είναι οι πρόεδροι οι οποίοι εργάζονται σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση ή λίγα τα μέλη της διοίκησης.
Η πραγματικότητα είναι ότι περισσότεροι προέρχονται κατά κάποιο τρόπο από κάποια επιχείρηση η οποία έχει σχέση με τον δημόσιο τομέα ή κάποια επιχείρηση η οποία έχει κάποιο διαφορετικό πεδίο ορίζοντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, να σου πω. Δηλαδή τα εργατικά κέντρα. Να σου πω κάτι. Θα μου πείτε τώρα ότι υπήρχε ο πρόεδρος, ο προηγούμενος στην Αλεξανδρούπολη, που ήταν καθαρά ιδιωτικός υπάλληλος. Και ο νέος πρόεδρος είναι. Και ο νέος ιδιωτικός υπάλληλος. Και ο νέος είναι καθαρά ιδιωτικός υπάλληλος. Ναι. Αν δούμε όμως στα υπόλοιπα εργατικά κέντρα της χώρας, τώρα δεν μου έρχονται συγκεκριμένα, έχουν κάποια σχέση με τον δημόσιο τομέα. Είναι... Όχι, όχι. Παλιά ενδεχομένως με τις ΔΕΚΟ. Ναι, έτσι. Ναι. Τώρα πλέον είπατε και εσείς ότι δεν υπάρχουν ΔΕΚΟ. Ναι. Όλες είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Κοίταξε να δεις, σε όλα τα εργατικά κέντρα υπάρχουν, οι πρόεδροι, τα διοικητικά συμβούλια τώρα σήμερα προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει δημόσιο. Δεν υπάρχει. Ο σκληρός πυρήνας του δημόσιου τομέα είναι η ΑΔΔΗ και εκφράζονται μέσω της ΑΔΔΗ. Άρα είναι όλοι στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, έχει να κάνει και με την εταιρεία που δουλεύεις, έτσι. Αυτό που, δηλαδή, που είπα προηγουμένως. Ναι, υπάρχουν εταιρείες. Μικρές ή μεγάλες που είναι σοβαρές εταιρείες με την έννοια ότι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα και προσκόμματα σε κάποιους που θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με το συνδικαλιστικό κίνημα. Αλλά έρχονται και σε μια άτυπη συμφωνία, θα μου επιτρέψετε να πω. Δηλαδή, θα πει στον εργαζόμενο ότι εντάξει, έχει το δικαίωμα του να είσαι συνδικαλιστής, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να λείψει όλη μέρα την εργασία σου. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία άτυπη. Θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος συνδικαλίζεται. Ξέρει ποια είναι τα δικαιώματά του και αυτά τα δικαιώματα μπορεί όχι να τα διαπραγματευτεί, να τα επιβάλλει στη διοίκηση, στην εταιρεία του. Γιατί αν εσύ φιλοδοξείς να εκπροσωπήσεις το σωματείο σου ή να εκπροσωπήσεις το δευτεροβάθμιο σωματείο, την ομοσπονδία ή το εργατικό κέντρο και φοβάσαι να κάνεις χρήση των δικαιωμάτων που σου δίνει ο νόμος ή να διαπραγματευτείς με τέτοιο τρόπο με τον εργοδότη σου ώστε να έχεις όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, το θεωρώ πολύ δύσκολο να μπορέσεις να διαπραγματευτείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα έχεις να εκπροσωπήσεις. Άρα λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εταιρείες που δημιουργούν. Δεν πρέπει και ο εργαζόμενος να είναι σωστός στη δουλειά του. Πάντα πρέπει να είσαι σωστός στη δουλειά σου. Πάντα πρέπει να είσαι σωστός στη δουλειά σου. Αλλά να σας πω κάτι. Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Και δεν είναι μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει και. Και παραφουσκωμένο και. Υπάρχει δικαιολογία για όλη αυτή την αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές και θα θυμάστε ότι οι κύριοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Δηλαδή το συνδικαλιστικό κίνημα. Για τα τόσα στρεβλά που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, αυτές τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε και εμείς συνενέσει για να δημιουργηθούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα είναι τεράστιο έτσι όπως θέλω να το παρουσιάσω. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και οικονομικά πολύ πιο μπροστά από εμάς, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Σουηδία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία. Που το συνδικαλιστικό κίνημα είναι πολύ μεγαλύτερο και ο συνδικαλισμός είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό υπάρχουν συνδικαλιζόμενοι από ό,τι στην Ελλάδα. Απλώς. Στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργηθεί μια παραφιλολογία και ένας μύθος ότι οι συνδικαλιστές είναι αυτοί που ενδεχομένως φταίνουν για τα πάντα και την κατάντια του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Οι συνδικαλιστές είναι αυτοί που έχουν κάνει πάντα τα λάθη. Οι εργαζόμενοι είναι πάντα αυτοί που φταίνουν για κάτι που δεν πηγαίνει σωστά. Και ενδεχομένως, σας είπα, να έχουμε δώσει και εμείς πολλές αφορμές όλα τα προηγούμενα χρόνια για να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Και αλλά πολλοί συνδικαλιστές που μέσω της προβολής που είχαν, που εξελίχθηκαν ή προχώρησαν σε κάποιον άλλο τομέα. Ναι, υπάρχουν πολλοί συνδικαλιστές που προχώρησαν σε κάποιον άλλο και τομέα. Στην Αγγλία έγινε ο Πρωθυπουργός μετά τη Θάτσερ. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί όταν εσύ προέρχεσαι από το συνδικαλιστικό φορέα και φεύγεις και πας και γίνεσαι υπουργός ή γίνεσαι βουλευτής ή γίνεσαι οτιδήποτε. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς τι είναι αυτό που εκπροσωπείς. Γιατί δεν μπορείς σήμερα να εκπροσωπείς μια ομοσπονδία ή μια συνομοσπονδία ή ένα εργατικό κέντρο ή ένα σωματείο και επειδή την επόμενη μέρα θα βρεθείς κάπου αλλού έχοντας πάρει όλη αυτή τη δύναμη από τους εργαζόμενους και από το συνδικαλιστικό κίνημα να ξεχάσεις ποιος σε τοποθέτησε εκεί. Σε όλη την Ευρώπη και σε προηγμένα κράτη, ας πούμε στη Σουηδία, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σουηδίας, που είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα, η αριστερά δηλαδή στη Σουηδία, είναι συνυφασμένη με το συνδικάτο, με τα συνδικάτα. Δηλαδή, όλος ο κομματικός μηχανισμός προέρχεται μέσα από τα σωματεία. Αυτό δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στη Σουηδία. Να. Έτσι. Ούτε οικονομικό,
ξέρουμε ότι είναι από τις πιο αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο οικονομικά, ούτε κανένα πρόβλημα οικονομικό τη δημιούργησε, ούτε κανένα πρόβλημα λειτουργίας επιχειρήσεις δημιούργησε, ούτε κάποιοι μπλέξαν τους ρόλους τους από πού προέρχονται και τι εκπροσωπούν. Στην Ελλάδα δυστυχώς όμως είχαμε τέτοια παραδείγματα άσχημα. Και σε όλα τα κόμματα. Ναι, και σε όλα τα κόμματα. Δεν το προσδιορίζω. Ναι. Σε όλα τα κόμματα. Είχαμε άσχημα παραδείγματα από ανθρώπους που προέρχονται από σωματεία, από συνδικάτα, από ομοσπονδίες, που βρέθηκαν στην πολιτική και μετά από μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο ξέχασαν εντελώς από πού προέρχονται. Ναι, νομίζω ότι παραδείγματα υπουργών και βουλευτών έχουμε σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που υπηρέτησαν, ξεκίνησαν την καριέρα τους ως συνδικαλιστές και μεταπήδησαν μετά στην πολιτική. Και σας είπα, αυτό δεν είναι κακό. Απλώς το πώς συμπεριφέρεσαι μετά, αυτό χαρακτηρίζει την όλη πορεία. Πάντως ο συνδικαλισμός, κύριε Χασανίδη, είναι σχολείο. Ναι, είναι σχολείο. Βλέπεις πολλά, μαθαίνεις πολλά. Αναγκάζεσαι να διαβάζεις. Γιατί οι νόμοι μπορεί να είναι. Η βασική νόμη, αλλά υπάρχουν και μετά οι υποπαράγραφος. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, όσο και να διαβάσεις και όσο και να ασχοληθείς, είσαι πάντα πίσω. Την τελευταία πενταετία, εφταετία. Νομίζω ότι άλλαξε η νομοθεσία σε πολλά πράγματα. Κάθε μέρα αλλάζει. Ναι. Αλλά νομίζω ότι στα βασικά δεν έχει αλλάξει στο εργατικό δίκαιο. Όχι, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Δυστυχώς δεν εννοώ όμως την αποζημίωση τα λοιπά. Όχι, δεν εννοώ αυτά. Αυτά έχουν. Και εσείς, άμα σας έρθει κάποιος εργαζόμενος και σας πει απολύω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ανοίξετε το βιβλίο για να δείτε τι δικαιώματα. Ναι, πλέον είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα, γιατί η εργατική νομοθεσία, η νομοθεσία γενικά, αλλά και ειδικά η εργατική νομοθεσία, είναι ένας εντελώς ζωντανός οργανισμός με την έννοια ότι υπάρχουν εκατοντάδες προσφυγές κάθε μέρα στα δικαστήρια. Κάποιες φτάνουν και σε επίπεδο Συμβούλιο Επικρατείας ή Άριο Πάγου. Καταλαβαίνεις ότι μια απόφαση, οποιαδήποτε απόφαση τέτοια, μπορεί να αλλάξει κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή το θεωρούσες δεδομένο ή ενδεχομένως να βελτιώσει κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν αρνητικό για τους εργαζόμενους. Αλλά είναι κάτι εντελώς ζωντανό που κάθε μέρα εξελίσσεται. Και ειδικά όμως τα τελευταία χρόνια, μέσα από τα μνημόνια και μόλις από αυτή την κρίση, το πρώτο πράγμα που χτυπήθηκε και χτυπήθηκε πάρα πολύ άσχημα ήταν η εργασία και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα βλέπουμε ένα κοινό μέτωπο, κύριε Χασανίδη. Μεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων και των δημοσίων υπαλλήλων, πάντα των ελεύθερων επαγγελματιών, πάντα υπήρχε ένας άτυπος διαχωρισμός. Παιδάκι ήμουν όταν είχα γνωρίσει έναν πολύ μεγάλο επιχειρηματία της χώρας και το θυμάμαι σαν και τώρα. Ήταν αυτή την εποχή και λέει: για ποιο λόγο ο δημόσιος υπάλληλος να πάρει, λέει, δώρο Χριστουγέννων? Το δούλεψε αυτό? Τότε μου έμεινε αυτή η φράση. Μετά συνειδητοποίησα όμως ότι το δώρο Χριστουγέννων ήταν αυτό που κινούσε την αγορά. Νομίζω ότι όταν παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος το δώρο Χριστουγέννων, τροφοδοτεί αμέσως ή εμέσως και άμεσα τον ιδιωτικό δομέα. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση, χωρίς να είμαι οικονομολόγος. Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία σύμπραξη. Έχουν έρθει πιο κοντά οι τάξεις τα τελευταία χρόνια. Έχουν έρθει και πιο κοντά οι επαγγελματίες και με τους εργαζομένους. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Παρά τις κόντρες, παρά τις διαφωνίες. Βέβαια, υπάρχουν ακόμη κόντρες, υπάρχουν και διαφωνίες, αλλά έχουν έρθει πιο κοντά. Και όσο περνάνε τα χρόνια, θα έρχονται ακόμη πιο κοντά. Καταρχήν, πλέον δεν υπάρχει, είναι απειροελάχιστη διαφορά μεταξύ του εργαζόμενου στον δημόσιο τομέα σε επίπεδο μισθών, πλέον μιλάμε. Έτσι. Δηλαδή, ένας πρωτοδιοριζόμενος, ένας διοριζόμενος υπάλληλος στο δημόσιο τομέα, σε καμία περίπτωση δεν παίρνει τα λεφτά που έπαιρνε ενδεχομένως κάποτε. Η μόνη ασφάλεια είναι η ασφάλεια που του παρέχει ότι σήμερα έχουν δουλειά και αύριο θα έχουν δουλειά και θα συνεχίσουν να έχουν δουλειά, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει και αυτό κάποια στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια πάντως δεν ήταν σίγουρο. Ναι, αυτό μπορεί να αλλάξει. Πλέον, πριν από 6-7 χρόνια, δημόσιος υπάλληλος έλεγε ως οποιοδήποτε κλάδο και αν ήταν δημόσιος υπάλληλος και ήξερε ότι δεν πρόκειται να απολυθεί. Αυτό έσπασε έλεγε τα προηγούμενα 600 χρόνια. 600 ευρώ, 600 ευρώ, δεν τα έσπασε τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε και απολύσεις στο δημόσιο τομέα, είδαμε και κλείσιμο οργανισμών του δημόσιου τομέα. Άλλαξε αυτό. Άρα λοιπόν συνειδητοποίησαν και οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι δεν έχουν πλέον αυτή την ασφάλεια που ένιωθαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, αυτό τους έφερε πιο κοντά στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Πάντως αλήθεια είναι ότι έχουν πάντα καλύτερους μισθούς. Κοίταξε να δεις. Στο δημόσιο, ναι, ενδεχομένως να έχουν και έχουν καλύτερους μισθούς. Βέβαια δεν υπάρχει. Μισθούς φίνας παντού. Δεν υπάρχει αυτή η ψαλίδα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί οι μισθοί και στο δημόσιο έχουν μειωθεί προς τα κάτω. Έχουν... Για αυτόν που δουλεύει στο ιδιωτικό τομέα, 8. Για αυτόν που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Με κανονική ασφάλιση και με κανονικό μισθό,
η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Ναι, για αυτόν που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Για αυτόν που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό, με κανονικό μισθό και κανονική ασφάλιση, δεν είναι μεγάλη διαφορά του από τον δημόσιο υπάλληλο. Ναι, βέβαια, ο ιδιωτικό τομέα είναι ένα τομέα με πολύ μεγάλε παθογένειε στην Ελλάδα, που μπορεί να συναντήσει από την καλύτερη επιχείρηση μέχρι και τη χειρότερη επιχείρηση. Και όσο η κρίση μεγάλωνε, τόσο χειρότερα γινόταν τα πράγματα. Άλλες φορές δικαιολογημένα για κάποιες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έτσι, γιατί όλοι και εδώ στη δικιά μας περιοχή ζούμε που έχουμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις. Και θα πρέπει να είσαι τρελός να κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει έξω στην αγορά. Αλλά και πολλές φορές όμως και επιχειρήσεις αδικαιολόγητα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεσαίες, μικρές ή και μεγάλες. Αδικαιολόγητα επιτέθηκαν σε δικαιώματα και μισθούς των υπαλλήλων τους με μόνη δικαιολογία την κρίση. Χωρίς την πραγματικότητα όμως να έχουν σημαντικά προβλήματα. Είναι αυτό που λέει ένας τομέας αγοράς ότι το ποσοστό κέρδους του ιδιοκτήτη αφεντικού επιχειρηματία παραμένει το ίδιο. Δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο. Δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο. Και όποιοι δουλεύουν κάτω από αυτήν τη λογική, πιστεύω ότι είναι σε μια λάθος εντελώς λογική. Δεν μπορεί να έχεις απέτηση, έχοντας μια επιχείρηση, να έχεις το ίδιο κέρδος που έχεις πριν από 10-15 χρόνια, όταν το εθνικό παραγόμενο προϊόν έχει μειωθεί δραματικά. Άρα λοιπόν, πώς εσύ μπορείς να έχεις τα ίδια ωφέλη που έχεις πριν από 15 χρόνια. Κύριε Χασανίδη, καταγγελίες γίνονται στο Εργατικό Κέντρο Εστιάδας. Έρχονται εργαζόμενοι να σας πούν ότι συμβαίνει αυτό. Ναι. Και σε μια κοινωνία που όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Έρχονται. Και πώς χειρίζεται αυτή την καταγγελία όταν θα έρθει ένας εργαζόμενος σε μια μικρή επιχείρηση των 5, 10, 15 ανθρώπων και σου πει ότι παίρνω αυτά, δεν πρέπει να παίρνω αυτά, δουλεύω υπερορίες, τι κάνεις, πώς προστατεύεις τον εργαζόμενο? Εμείς λέμε πάντα στους εργαζόμενους ότι πρέπει να συμβουλεύουν να έρχονται στο εργατικό κέντρο πριν φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δηλαδή, όταν αρχίζεις και βλέπεις ότι υπάρχουν προβλήματα και αυτά τα προβλήματα μέρα με τη μέρα μεγαλώνουν, καλό είναι να κάνουμε μια κουβέντα για να λύνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Βέβαια, οι εργαζόμενοι φοβούνται, έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι αν ενδεχομένως απευθυνθούν στο εργατικό κέντρο σε ένα ελεκτικό μηχανισμό, αυτό θα συνεπάγεται και την απόλυσή τους. Δεν είναι έτσι. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει ως εργατικό κέντρο και το ξέρουν αυτό οι εργαζόμενοι που έχουν απευθυνθεί σε εμάς. Ότι πάντα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εκπροσωπούμε έναν άνθρωπο που είναι σε πολύ μειονεκτική θέση, έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη του μεροκάματο. Άρα λοιπόν πρέπει να το χειριστούμε με έναν τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτός δεν θα έχει πρόβλημα στη δουλειά του. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις. Και επειδή είμαστε μικρή περιοχή, είμαστε μικρή πόλη, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Σου δίνει και ένα πλεονέκτημα. Σου δίνει το πλεονέκτημα, παράδειγμα, ότι ο Γιάννης ο Τωμαδάκης είναι φίλος μου. Και είναι και φίλος με το αφεντικό. Είναι συγγενής με το αφεντικό. Ναι, οπότε θα του πω φιλικά, Γιάννη, κοίταξε να δεις. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το λύσουμε. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ναι. Προσπαθούμε δηλαδή να επικοινωνούμε πρώτα και να δώσουμε και στους εργοδότες να καταλάβουν. Εξωθεσμικά το βάζω αυτό σε εισαγωγικά. Εξωθεσμικά όπως θες βάλω. Το βάζω σε εισαγωγικά. Και το κάνουμε γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα το μεροκάματο και τη δουλειά αυτού που εκπροσωπούμε. Ναι. Προσπαθούμε δηλαδή να λύσουμε και με προσωπική επαφή ακόμη και με τους εργοδότες, όταν προκύπτει ένα πρόβλημα σοβαρό, να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους και δεν τους συμφέρον κανενός να υπάρξει μια κόντρα η οποία θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και σε αυτούς, πρώτα απ' όλα σε αυτούς, αλλά και στους εργαζόμενους. Έχουν λυθεί τα... Πολλά έχουν λυθεί με κουβέντα και με διάλογο. Πολλά, πάρα πολλά έχουν λυθεί. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο που υπήρχαν περιπτώσεις που ενώ ξεκίνησαν άσχημα, λύθηκαν με πολύ καλό τρόπο και προς όφελος του εργαζόμενου, αλλά και προς όφελος της επιχείρησης, με την έννοια ότι δεν είχε άλλες... Και γιατί δεν γίνεται προσωπική επαφή εργαζομένου-εργοδότη και πρέπει να έρθει στο εργατικό κέντρο? Κοίταξε, κάποιες φορές γίνεται. Ξεκινάει από προσωπική επαφή, υπάρχει μια αντίδραση. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική γιατί έχει να κάνει με διαφορετική φιλοσοφία ανθρώπου, διαφορετική φιλοσοφία επιχείρησης, διαφορετικό εργαζόμενο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε μια εμπορική επιχείρηση θα είναι το ίδιο και στην άλλη εμπορική επιχείρηση. Γιατί άλλο είναι το αφεντικό, άλλη είναι η επιχείρηση και άλλη είναι η φιλοσοφία. Πάντως έχουμε κρατήσει, κύριε Χατζανίδη, μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην περιοχή μας θα είναι τα σούπερ μάρκετ. Τα κεντρικά. Ναι. Νομίζω ότι αυτά απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Και, εντάξει, δεν είναι και κακό με την έννοια ότι είναι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερο κόσμο. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν επιχειρήσεις που απασχολούν πολύ. Πού είναι οι εποχές που η Eaton και η Thrangon είχε από 50 άτομα προσωπικό κέντρο? Δεν υπάρχουν αυτές οι εποχές. Άμα μπει στο εργατικό κέντρο, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναναφέρει, έχει τον πίνακα με κάποια σωματεία. Ναι.
Σωματείο οικοδόμων υπάρχει, υφίσταται. Υφίσταται, ναι, είχαμε προχθές εκλογές. Ναι. Αλλά είναι ένα σωματείο, ειλικρινά, ήταν ένα από τα σωματεία που ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του εργατικού κέντρου. Κάνανε γενική συνέλευση και γέμιζε. Κάνανε γενική συνέλευση που ήταν κάποια χρόνια ήταν το μεγαλύτερο σωματείο που υπήρχε στην περιοχή. Έτσι, δυστυχώς. Το 2000, δυστυχώς, ή νωρίτερα. Ναι, και 2000, 2004, 2008 και πριν το 2000, στη δεκαετία του 90. Όταν εγώ δηλαδή μπήκα στο εργατικό κέντρο, τότε το σωματείο των οικοδόμων ήταν το μεγαλύτερο σωματείο που υπήρχε στη δύναμη του εργατικού κέντρου. Και έφτασε αυτό το σωματείο τα τελευταία 6-7 χρόνια να προσπαθούμε να το κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Κάποιοι συνάδελφοι προσπαθούν και το κρατούν όρθιο, βέβαια με πολύ μικρότερη δύναμη από αυτή που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ήταν το πρώτο σωματείο που χτυπήθηκε από την κρίση. Υπήρχε ένα πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή η οικοδομή. Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν δεκαετίες στην Οριστιάδα που ανθεί και δεκαετίες που πάει πίσω, γιατί δεν είμαστε μια τεράστια ένα πόλη. Ένα σπίτι χτίστηκε το τελευταίο διάστημα. Ναι, και αυτό έχει πολυκατοικία. Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και παλιότερα υπήρχαν εποχές που υπήρχε άνθηση στην οικοδομή και στα έργα και υπήρχαν και εποχές που ήταν περιορισμένοι. Αλλά το αυτό που συνέβη τα τελευταία 6-7 χρόνια, από το 2010 να σου πω και μετά, δεν έχει προηγούμενο. Το Σωματείο Οικοδόμων συμπεριλαμβάνει και τους εργαζομένους στην οδοπία. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στον κάθε το άξονα. Όχι, εμείς δεν έχουμε στο σωματείο, δεν έχουμε εργαζόμενους στους οικοδόμους που κάποια στιγμή είχαμε και οικοδόμους, ανθρώπους που δούλευαν στον κάθε το άξονα, γιατί φτιάχναν και δουλειές οικοδομικές στους δρόμους, τσιμέντα και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος, αλλά δεν έχουμε εμείς. Τα παιδιά που δουλεύουν, που είναι, οι συνάδελφοι που είναι στο σωματείο είναι άνθρωποι που είναι της οικοδομής και τέλος πάντων προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από το. Μέσα από τα μεραμέτια. Αυτή την εποχή είναι μέσα από τα μεραμέτια. Έτσι, πληροφορία, διέστηση από τους εργαζομένους αυτούς ότι κάτι θα γίνει, ότι θα ανακάμψει λίγο τομέας. Κοίταξε, προχθές είχαμε τις εκλογές, ήταν οι άνθρωποι είναι προβληματισμένοι. Συζητούσαμε ότι κάποτε πολύ εύκολα κάνανε 200 μεροκάματα. Και 250 μεροκάματα το χρόνο στην περιοχή μας, που ήταν πολύ σημαντικό για έναν οικοδόμο. Χειμώνας κιόλας. Ναι, και σήμερα είναι πολύ τυχεροί αν κάποιος κάνει 50, 60, 70 μεροκάματα ίσα για να μπορέσει να έχει την ασφάλισή του, και αυτό μέσα από μεραιμέτια και ψηλοδουλειές, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αισιόδοξοι. Βιώνουν και αυτοί την κρίση όπως τη βιώνει όλος ο κόσμος. Πάντως, αν ο Πέτρος Χασανίδης ή κάποιος παλιός πρόεδρος σωματείου οικοδόμων πάει στην Στουργκάρδη, για παράδειγμα, πολλές καλημέρες θα πει. Ενδεχομένως. Από τους Έλληνες που έχουμε μεταναστεύσει. Ναι, ενδεχομένως. Αυτό είναι θλιβερό. Αυτό είναι θλιβερό και για την περιοχή μας ακόμη πιο θλιβερό. Θυμάμαι, κύριε Χασανίδη, πήγε ακόμα ένα σωματείο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ταμπέλα, σωματείο οικοδόμων στα Λάβαρα. Στα Λάβαρα, δηλαδή ένα χωριό. Είχαμε σωματείο, λες τώρα για σωματείο οικοδόμων στα Λάβαρα. Είχαμε σωματείο εργαζομένων στα Κόμαρα. Με τη βιοτεχνία. Δύο βιοτεχνίες εκεί. Ναι, εκεί. Δύο βιοτεχνίες. Και τώρα πάλι καλά. Φυλάκιο, εδώ στην Οριστιάδα. Υπήρχαν επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους στην περιοχή μας πάρα πολλές, ειδικά τη δεκαετία του 80. Και κάνανε εξαγωγές στη Γερμανία. Και κάνανε και εξαγωγές. Είχαμε δηλαδή σωματείο στα Κόμαρα με 70-80 ανθρώπους, γυναίκες, έτσι, 80 γυναίκες. Τώρα, όταν έχεις ένα σωματείο με 80 ανθρώπους μέσα στην Οριστιάδα, λες ότι έχουν μεγάλο σωματείο, από όποιο χώρο και αν προέρχεται. Τότε σε ένα χωριό είχες ένα σωματείο με 80 ανθρώπους. Είχαμε στη Βίσα, είχαμε την Ευρωστρόμ, είχαμε σωματείο στην Ευρωστρόμ, που είχε 30 εργαζόμενους, 35 εργαζόμενους, δηλαδή είχαν μόνοι τους ένα σωματείο. Χάθηκαν αυτά. Και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν, έτσι. Ναι, να το δούμε λίγο αυτό, γιατί συνδυάζεται και με το μεταφορικό κόστος και το κόστος εργασίας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συζητάμε με τον Πέτρο Χασανίδη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Οριστιάδας και εκ νέου υποψήφιο, φαντάζομαι. Κύριε Χασανίδη, είχαμε μείνει στο κόστος της εργασίας. Πήγε παλιά το 12%, κλάψα χαρά λαμπέν τώρα αυτό. Αυτό είχε γίνει εν είδη στάθμισης των μεταφορικών. Της ενίσχυσης περιοχών που ήταν δύσκολες περιοχές, στη μεθόρυ παραμεθόριες περιοχές, που δεν ήταν μόνο το κόστος των μεταφορικών, ήταν και το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης, το κόστος των καυσίμων. Ήταν ενίσχυση για να μπορέσει να σταθεί μια επιχείρηση και να ανταγωνιστεί μια άλλη επιχείρηση που ενδεχομένως στο κέντρο της Ελλάδας, όχι ενδεχομένως, σίγουρα στο κέντρο της Ελλάδας έχει πολύ περισσότερες προοπτικές και βοήθεια από ότι μια επιχείρηση στην Οριστιάδα ή στη Φλόρινα ενδεχομένως.
Εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος διαθέτω 7 εκατομμύρια ευρώ για να κάνω μια μεγάλη επένδυση. Για ποιο λόγο να την κάνω στην Οριστιάδα και να μην την κάνω στη Φλόρινα, που είναι πολύ πιο κοντά στην Αθήνα, ή να, που είναι πολύ πιο κοντά στην Θεσσαλονίκη, για ποιο λόγο πρέπει να έρθω να την κάνω όχι στην Οριστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη, που δεν έχει ούτε στην ουσία αξιοποιημένο λιμάνι για να στέλνω τα προϊόντα. Στην Αλεξανδρούπολη θα έχεις κάτι, ένα όφελος θα έχεις, μην είναι ότι έχεις την προσδοκία ότι ενδεχομένως... Όχι, είμαι επιχειρηματίας, είμαι πατριώτης Έλληνας επιχειρηματίας και θέλω τα 7 εκατομμύρια ευρώ που έχω για να κάνω την βιοτεχνία μου να τα δώσω στην Ελλάδα, σε μια κριτική περιοχή. Θα προτιμήσω να πάω στη Φλόρινα. Θα προτιμήσω να πάω στα Γρεβενά. Μην το λες στη Φλόρινα, επειδή έχω και... Σε σχέση με την Οριστιάδα, πιο κοντά είναι η Αθήνα. Ναι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν όμως άλλα προβλήματα εκεί. Είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα στη Φλόρινα. Ωραία. Στη Φλόρινα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι στην Οριστιάδα. Απλώς υπάρχει κάτι, επειδή έφερε παράδειγμα τώρα και έχει να κάνει και με την εργασία, έχουν το καλό σε ένα σημείο, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια, που τη ΔΕΗ. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη εναλλακτική μέσω εργολαβιών που δούλευαν στα εργοστάσια τη ΔΕΗ, στα ορυχεία τη ΔΕΗ. Υπήρχε δηλαδή ένα προϊόν που ένας εργαζόμενος μπορούσε να δουλέψει λίγο πιο εύκολα. Αλλά τώρα και η κατάσταση εκεί είναι. Δεν σας λέω να το κάνω στο Σβίλεγκαν της Βουλγαρίας. Ναι, να το κάνετε εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να το κάνω στην Ελλάδα. Στην Ορεστιάδα δεν θα το κάνεις ποτέ. Ναι, και ποιο είναι το ελληνικό κράτος το οποίο. Στην Ορεστιάδα δεν θα το κάνεις ποτέ. Και δεν θα το κάνεις ποτέ γιατί για να επενδύσεις σημαίνει ότι εσύ επενδύεις, λες θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου, την περιοχή μου, την πατρίδα μου. Αλλά προφανώς αυτός που θα επενδύσει έχει και στο μυαλό του μέσα να βγάλει ένα κέρδος. Μικρό, μεγάλο, μεσαίο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα κέρδος. Ναι, δεν μπορείς να επενδύεις ένα 7 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο 1.000 ευρώ με την. Ούτε ο αναπτυξιακός νόμος με καλύπτει, γιατί είναι ο ίδιος ο αναπτυξιακός νόμος που είναι στην Αλεξανδρούπολη. Με τους αναπτυξιακούς νόμους. Τώρα, είναι ένα θέμα, οι αναπτυξιακοί νόμοι, ξέρεις, είναι ένα θέμα από μόνο τους. Δηλαδή, όλοι οι αναπτυξιακοί νόμοι πρέπει να βρουν κάποια στιγμή μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση όταν λέμε. Και όταν οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί λένε ότι εμείς πρέπει να στηρίξουμε περιοχές δύσκολες, όπως παράδειγμα είναι η δικιά μας περιοχή. Γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή. Και η δικιά μας περιοχή έχει συγκεκριμένες δυσκολίες. Δεν είναι δύσκολη από άποψη, επειδή είμαστε 1.000 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Αυτό που μόνο του δεν λέει τίποτα. Είναι γιατί είμαστε 1.000 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, από το κέντρο. Είναι γιατί βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο χώρες, από τη μια μεριά η Τουρκία και από τη μια μεριά η Βουλγαρία. Από τη μια μεριά η Τουρκία, που είναι μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα κόστη είναι πολύ διαφορετικά, και από την άλλη μεριά μια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης που όμως δεν είναι στο ευρώ, που της δίνει έναν άλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυτό το πράγμα. Και στην παρένθεση δεν μπορείς να κάνεις εύκολα εξαγωγή. Ναι, σου λέω ποιες είναι οι δυσκολίες. Και το χειρότερο, είσαι σε μια περιοχή που τα τελευταία 20-25 χρόνια, έτσι, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει εγκαταληφθεί. Και αυτό είναι συγκεκριμένο, φαίνεται. Δηλαδή, ένας οδικός άξονας, γιατί έχεις ασχοληθεί πολλά χρόνια με τον οδικό άξονα, που εγώ ήμουν 21-22 χρόνια όταν ξεκίνησε. Θα γίνουν εγγένεια. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν εγγένεια. Φίλε Γιάννη, και με επιτρέψεις να σου λέω. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα τα κάνει τα εγγένεια τώρα. Οποιοδήποτε για να τα κάνει τα εγγένεια, να γίνουν εγγένεια με την έννοια πια να τελειώσει ο δρόμος. Όχι, μισός δρόμος θα τελειώσει. Ναι, λοιπόν, ο δρόμος έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται το 99, κύριε Χασανίδη. Όχι, έχει ξεκινήσει πριν το 99. Πριν το 99. Έχει ξεκινήσει πριν το 99. Ο δρόμος άρχισε το 92 ή το 93 να κατασκευάζεται. Να τα λέμε αυτά, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε. Θυμάστε και τις απεργίες της ΓΕΚΑΤ που γίνονταν στην Καβίλη. Οι απεργίες ήμουν τότε στο εργατικό κέντρο. Είχαμε τα προβλήματα με την τεχνική εταιρεία τότε, με τους απλήρωτους εργαζόμενους, με τις επισχέσεις εργασίας. Είχαμε ιστορία τότε μεγάλη με τις τεχνικές εταιρείες. Αλλά αυτός ο δρόμος. Να το επιβεβαιώσετε, γιατί κάποιοι ξεχνάνε πότε ξεκίνησε να φτιάχνει το δρόμο. Αυτός ο δρόμος έχει δεκαετίες πλέον που κατασκευάζεται. Δεκαετίες που έχει ξεκινήσει. Είχε ξεκινήσει ως απλός κάθετος άξονας για να επαρχιακή οδό, εν πάση περιπτώσει, Αλεξανδρούπολης Ορεστιάδος. Μετά μετανομάστηκε σε κάθετο άξονα το 98-99, κάθετος άξονας για την Εγνατία που ξεκίνησε να κατασκευάζεται η Εγνατία. Έχει αλλάξει κατά καιρούς, τον έχουμε βαφτίσει με διαφορετικό τρόπο. Η ουσία είναι ότι ήταν ένας δρόμος ο οποίος ήταν το γεωφύρι της Άρτας, τελειώσε πιο γρήγορα από ότι θα τελειώσει αυτός ο κάθετος άξονας, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν έχουμε έναν κάθετο άξονα που κατασκευάζεται κοντά 25 χρόνια και δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που το έχει καταστρέψει, το έχουν καταστρέψει πλημμύρες μόνο, ας πούμε, 3-4 φορές. Προσπαθούμε να το στρώσουμε και ακόμη δεν έχει στρώσει. Το οποίο δεν αξιοποιείται. Δεν έχει αξιοποιηθεί και δεν αξιοποιείται με τίποτα ακόμη. Έχουμε τα τρένα τα οποία
και πριν από μερικά χρόνια είχε σχεδόν καταργηθεί. Έτσι, δεν υπήρχε τρένο να κυκλοφορεί. Υπάρχουν δρομολόγια, ναι. Άρα σου λέω ότι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε δρομολόγιο. Έτσι. Ένα επαρχιακό δίκτυο σε άθλια κατάσταση, χωρίς υποδομές, χωρίς φυσικό αέριο και περιμένουμε εμείς, σοβαρά τώρα, περιμένουμε να έρθουν να γίνουν επενδύσεις στην περιοχή. Για να τονωθεί η εργασία, η ανάπτυξη, για να μεγαλώσει η πίτα της περιοχής. Μόνο αν κάποιος θέλει να κάνει εξαγωγή προς. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κανείς στην περιοχή να κάνει για οποιονδήποτε λόγο έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή. Και σου είπα ότι τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Ακόμη, εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ακόμη και κάποιοι που εμφανίστηκαν ενδεχομένως και είχαν και καλές προθέσεις και θέλαν να επενδύσουν, το κράτος τους έδιωξε για άλλους λόγους. Αλλά τους έδιωξε. Τι εννοείτε? Εννοώ την περίφημη επένδυση στο ζεόλιθο στο Πετροτά που την είχαν εγγενιάσει κιόλας τότε, αν θυμάσαι, πριν από μια δεκαετία. Είχαν γίνει και τα εγγένεια. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια επένδυση η οποία όλοι είχαμε πει και εξακολουθούμε και λέμε ότι τέτοιου είδους επενδύσεις βοηθούν την περιοχή. Έτσι. Είτε μια επένδυση που δεν έχει κάνει ούτε με χρυσό, ούτε με μόλις του περιβάλλοντος. Είναι μια καθαρά φιλική ενέργεια προς το περιβάλλον. Εάν υλοποιούνταν τότε η επένδυση έτσι όπως τουλάχιστον ξέραμε όλοι. Σίγουρα θα υπήρχε ένα τεράστιο όφελος για την περιοχή και είδαμε μια τότε η κυβέρνηση να, από τη μια μεριά να στέλνει τους βουλευτές και να χειροκροτούν και να λένε μπράβο γίνεται και την επόμενη μέρα να έχει τραβήξει το χαλί κάτω από την επιχείρηση και να βολοδέρνει αυτή η επένδυση εδώ και μια δεκαετία περίπου χωρίς να υπάρχει ένα αποτέλεσμα και μιλάω για την επένδυση του ζεολίθου. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, ακόμη και όταν βρίσκεται κάποιος ή κάποιοι ενδεχομένως που θέλουν να κινήσουν λίγο, έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα μετά. Που έχουν να κάνουν με ποιον έχεις γνωστό στο Υπουργείο, μου αν η δικιά σου επένδυση ενδεχομένως δημιουργεί πρόβλημα σε κάποια άλλη επένδυση εντός ή εκτός Ελλάδας. Αν ο ξάδελφος έχει μια ξαδέλφη, η οποία ξαδέλφη έχει. Αν ο ξάδελφος έχει μια ξαδέλφη, ο ξάδελφος που είναι υπουργός έχει μια ξαδέλφη που είναι ξαδέλφη του Υπουργού, που όμως έχει μια επιχείρηση που είναι ίδια στη Βουλγαρία και παράγει το ίδιο προϊόν στη Βουλγαρία. Άρα λοιπόν ο ξάδελφος είναι υποχρεωμένος να ικανοποιήσει την ξαδέλφη και όλα αυτά στην Ελλάδα ζούμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και τώρα έτσι πώς γίνεται όμως κύριε Χασανίδη, η εξόριξη. Πολλοί λένε ότι δεν έχει ωφέλη για την περιοχή γιατί είναι ελάχιστες θέσεις εργασίας. Κοίτα να σου πω. Πάντως έχει γίνει μια αρχή. Κοίταξε να σου πω. Η επένδυση που έγινε, εγώ δεν είμαι αρνητικός σε οποιαδήποτε επένδυση γίνεται εφόσον τηρούνται συγκεκριμένοι οι νόμοι και οι όροι και προϋποθέσεις και η επένδυση αυτή δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα ούτε στις τοπικές κοινωνίες ούτε στο περιβάλλον. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Αλλά επενδύσεις τύπου όπως έγιναν τώρα με το ζεόλιθο, με τη συγκεκριμένη εταιρεία που ήρθε και πήρε το δικαίωμα και. Βγάζει κάποιες ποσότητες. Θεωρώ ότι δεν αφήνουν τίποτα στην περιοχή. Και δεν μιλάμε για τέτοιου είδους επενδύσεις. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και έτσι όπως γίνεται όμως, και πες ότι έφτιαχνε και τη μονάδα επεξεργασίας εδώ, πάνω 5-6 θέσεις δεν θα ήταν. Μακάρι να υπάρχουν εταιρείες, φτάσαμε στο σημείο να λέμε 5-6 θέσεις εδώ, 10 θέσεις εκεί. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια αρχή. Πρέπει να γίνει μια αρχή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και σας έχω εξηγήσει ποιο είναι το πλαίσιο γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγάλες και σοβαρές επενδύσεις στην περιοχή μας όταν δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις υποδομές για να εξυπηρετήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Γιατί να έρθει να επενδύσει κάποιος όταν, δεν σου μιλάω για το φορολογικό καθεστώς, άστο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, σου μιλάω για όλα τα υπόλοιπα. Τι να έρθει να κάνει εδώ. Και μόνο να σκέφτεσαι ότι από την Αλεξανδρούπολη ενδεχομένως, εάν θα φέρει με το λιμάνι κάτι, θα σκέφτεται πώς θα ανεβάσει εδώ τις πρώτες ύλες ή πώς θα διώξει προϊόν κάτω. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Θα πιαστώ από αυτό γιατί ήθελα να σας ρωτήσω πολύ, αλλά θα το ρωτήσω γιατί είστε και πρόεδρος του Κρατικού Κέντρου, είστε και εργαζόμενοι στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά τη ζάχαρη. Γιατί ήσασταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη προσπάθεια που ξεκίνησε στην ουσία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για εξυγίανση και ανάκαμψη της βιομηχανίας και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουν όλοι ότι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια. Εγώ θα πιαστώ όμως το εξής. Είπατε να φέρουμε το λιμάνι. Πού είναι οι κοινοί Βραζιλιάνοι που θα φέρνανε? Επειδή βάζει το θέμα των Βραζιλιάνων τότε που είχε συζητηθεί, εγώ σου πω ένα πράγμα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση το ήθελε, η ζάχαρη το ήθελε. Δεν έγινε να κάνει όμως, εγώ εξακολουθώ και επιμένω και με έχει ακούσει να το λέω πολλές φορές. Ναι. Παράδειγμα, για το θέμα της ζάχαρης, επειδή έφυγε στο θέμα της ζάχαρης, δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ στον αιώνα τον άπαντα, όσο και αν έχει τη θέληση μια κυβέρνηση ή τη θέληση μια διοίκηση να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση, εάν δεν λυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας που έχει να κάνει με την πιστώτρια τράπεζα, με την Πειραιώς. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει από πλευράς κυβέρνησης και Πειραιώς, και λέω κυβέρνησης και Πειραιώς, δεν μιλάω για ζάχαρη και η καμιά διοίκηση δεν έχει τόσο μεγάλη δύναμη για να μπορεί να πιέσει ή να διαπραγματευτεί σε τέτοιο ψηλό βαθμό με μια τράπεζα. Άρα λοιπόν, όσο υπάρχει από τη μία πλευρά
η βούληση, και μιλάω από την πλευρά της κυβέρνησης, να βοηθήσει σε μια κατεύθυνση, και από την άλλη πλευρά, που είναι η πλευρά της τράπεζας, να μην αποδέχεται διάφορα πράγματα για να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία, για να μην το πω πιο σκληρά, δυστυχώς δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί η λύση. Άρα η άποψή μου ήταν και είναι και εξακολουθεί να είναι ότι πρέπει να λυθεί άμεσα το θέμα με την Πειραιώς, με την παλιά δανειοδότηση της εταιρείας, γιατί εάν δεν λυθεί αυτό, δυστυχώς δεν μπορούμε να συζητάμε για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση. Θα πηγαίνουμε ενδεχομένως χρόνο με το χρόνο, εξάμεινο με το εξάμεινο, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Πάντως παρένθεση, στον προηγούμενο με τους Βραζιλιάνους, αυτό που λέτε το ρεπορτάζ είναι ότι ο ίδιος ο τότε πρόεδρος ο Ολάν έθεσε βέτο. Το είχαμε ξανασυζητήσει. Αυτό... Να σου πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν έθεσε ο Λάνι ή κάποιος άλλος έθεσε βέτο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπήρχε, εκείνη την εποχή υπήρχε μια σοβαρή, υπήρχε ένα σοβαρό ενδιαφέρον, πάρα πολύ σοβαρό ενδιαφέρον από μια εταιρεία, έτσι, η οποία εταιρεία, η εταιρεία η οποία αυτή μάλιστα μπήκε και στη διαδικασία, η οποία έκανε και αξιολόγηση στα εργοστάσια. Ξέρεις πολύ καλά ότι είχαμε ανθρώπους από τη Βραζιλία εδώ. Ήρθαν, είδα τα εργοστάσια να καθίσαν καιρό έτσι, και, να βγάζουν, και να βγάζουν ζάχαρη εδώ πέρα. Είχαν ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο εμείς έτσι όπως το ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα του μήνα που ήταν εδώ οι άνθρωποι αυτοί και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τους και μας εξηγήσουν πώς ακριβώς θέλουν να το εφαρμόσουν, ήταν ένα πάρα πολύ καλό πλάνο και πάρα πολύ συμφέρον και πλάνο και για μας και για αυτούς. Από εκεί και ύστερα τέτοιου είδους συνομιλίες έχουν να κάνουν και με συμφωνίες σε υψηλό επίπεδο. Έτσι. Έχουν να κάνουν κρατών. Και με διακρατικές συμφωνίες. Κρατών. Άρα λοιπόν δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω τι στράβωσε και δεν προχώρησε αυτή η διαδικασία. Αλλά έχω την εντύπωση. Έχω την εντύπωση, γιατί το ήθελε και η Ελλάδα και η Βραζιλία. Έχω την εντύπωση ότι πάλι το πρόβλημα δεν ήταν ούτε η Ολάν, ούτε η κυβέρνηση. Το πρόβλημα προήρχε πάλι από άλλους. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Πάντως, να σου πω ότι ρώτησα τον κύριο Αποστόλη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν ήρθε στην Οριστιάδα και του λέω, αφού κατέβηκα ένα μικρόφωνο, να σας ρωτήσω κάτι. Του λέω, δεν θέλω να το γράψουμε, θέλω να το έχουμε μια. Μια απορία που έχω και η οποία μπορεί να μεταφερθεί, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο ήταν απορία. Του λέω, είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να μην μπορεί να κάνει κομμάτι σε μια τράπεζα? Αυτή την απορία είχα. Πήρες απάντηση? Μου έδωσε απάντηση ότι γίνεται προσπάθεια. Εντάξει, δεν μπορεί να πει και πολλά. Είναι υπουργός, δεν είναι. Ναι, κι όμως έτσι είναι. Αυτό μπορεί να φαίνεται παράξενο. Για άλλα γίνονται. Δηλαδή, σώθηκε ο Μαρινόπουλος. Ο Μαρινόπουλος σώθηκε. Σώθηκαν δεκάδες επιχειρήσεις. Ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται να δει. Σώθηκε ο Μαρινόπουλος γιατί ήθελαν οι τράπεζες. Σώζεται το Μέγκα και καλώς κάνει και σώζεται το Μέγκα, όπως όλα δείχνουν. Και δεν σώζεται. Γιάννη, να σου πω κάτι. Σώθηκε ο Μαρινόπουλος γιατί εκτός από την προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση για να μην σκάσει μια τεράστια βόμβα, που δεν ήταν και ευθύνη της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτή θα ήταν ο τελικός. Έχει κάθε κυβέρνηση και την ευθύνη. Όχι, θέλω να σου πω ότι αν ανέλαβε η κυβέρνηση και δεν μαζεύω τώρα, δεν κάνω. Αλλά όταν πριν από δύο χρόνια ξεκίνησε το θέμα του Μαρινόπουλου, έτσι. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη για την κατάσταση τη εταιρεία. Οφείλει η κυβέρνηση να κοιτάει ποια εταιρεία. Ναι, αν πάση περιπτώσει, αν ήταν στην Αμερική, αν ήταν στη Γερμανία, πιο δύο, θα άφηνα την εταιρεία να σκάσει. Θα σκαγε. Οφείλει η κυβέρνηση να ελέγχει ποια επιχείρηση δεν πληρώνει το ΙΚΑ, δεν πληρώνει το ΦΠΑ. Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου, αλλά σου λέω πέρα από την προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να μην σκάσει αυτή τεράστια βόμβα στα χέρια τη. Και μείνουν 12, 14, 20 χιλιάδες κόσμος άνεργοι από τη μία μέρα στην άλλη. Συν τους προμηθευτές, συν. Ναι, συν, γιατί αυτό θα παράσυρε μια αλυσίδα από εταιρείες που θα κλείναν, έτσι, θα κλείναν στην κυριολεξία. Υπήρχε και η βούληση και από τον τραπεζικό κλάδο να υπάρξει μια λύση. Ναι. Γιατί και οι τράπεζες στην περίπτωση του Μαρινόπουλου θα παθαίναν πολύ μεγάλες ζημίες. Γιατί υπήρχαν εταιρείες εκτός από το Μαρινόπουλο και άλλες, όπως είπες, εταιρείες μικρές ή μεσαίες, που είχαν δανεισμούς και δάνεια προς τις τράπεζες, που δούλευαν με το Μαρινόπουλο, που αν κατέρεε όλο το οικοδόμημα, θα συμπαρέσαιρε μια θάλασσα από επιχειρήσεις και θα δημιουργούνταν και πρόβλημα τεράστιο. Πάντως, τραπεζικό. Κούρασε, άρα λοιπόν και οι τράπεζες θέλαν. Κούρασε το θέμα της ζάχαρης. Κούρασε εσύ που τα ακούς και το βλέπεις απ' έξω. Σκέψου πόσο πολύ κούρασε αυτούς που δουλεύουν κάθε μέρα μέσα. Αγρότης μου το είπε. Σε αυτούς που καλλιεργούν. Αγρότης μου το είπε που δεν έχει καμία άλλη σχέση με τη βιομηχανία. Και θέλει να παραμείνει η βιομηχανία γιατί ο βενζινάς είναι φίλος του. Ο εργαζόμενος πάει να πιει καφέ μαζί του και όλα αυτά. Αγρότης μου το είπε και μου λέει κουράστηκα. Έχει κουράσει και έχει κουράσει, το ξέρουμε ότι έχει κουράσει. Αλλά δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να παλεύουμε, τουλάχιστον εμείς από τη δικιά μας πλευρά. Να παλεύουμε και να συνεχίσουμε να παλεύουμε για να υπάρξει μια πραγματική λύση. Και σου λέω ότι η πραγματική λύση μπορεί να βρεθεί μόνο εφόσον κοντά στη βούληση της κυβέρνησης να κρατήσει την εταιρεία,
συμπλεύσει και η βούληση της τράπεζας να κρατήσει την εταιρεία. Γιατί δεν μπορώ να ακούω εγώ ότι ναι, να κρατηθεί η εταιρεία ό,τι θέλει, ας πούμε, η επιστρότητα τράπεζα ενδεχομένως να κρατηθεί η εταιρεία, αλλά με μια άλλη μορφή. Όταν λένε με μια άλλη μορφή, εννοούν εμπορική μορφή. Και εγώ είμαι ξεκάθαρο σε αυτό το πράγμα. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης είναι ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Και ως βιομηχανία δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε και μεγαλούργησε για να παράγει. Μια εταιρεία λοιπόν που δημιουργήθηκε για να παράγει και μάλιστα ένα προϊόν συγκεκριμένο όπως είναι η ζάχαρη, δεν μπορεί να μετατραπεί σε μια εμπορική εταιρεία. Και δεν μπορεί να μετατραπεί σε μια εμπορική εταιρεία γιατί. Γιατί αν πούμε αύριο ότι συμφωνούμε ότι φεύγουμε από την παραγωγή ως ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, δεν θα υπάρξει ούτε ένας μεγάλος παραγωγός Ευρωπαίος ή μη ζάχαρης να μας δώσει ζάχαρη για να την εμπορευτούμε. Πρέπει να είναι αυτή πολύ μεγάλα κορόιδα και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ μεγάλοι μάγκες για να το κάνουμε. Και πώς θα πάει η τιμή, κύριε Χασανίδη? Αυτό μπορείς να το δεις και να το θυμηθείς πριν από λίγα χρόνια όταν υπήρχε πρόβλημα στην Ευρώπη με την κακοκαιρία, πόσο είχε φτάσει η τιμή ζάχαρη στην Ελλάδα, ένα 10-20. Και δεν έβρισκε σε ζάχαρη. Και δεν έβρισκε ζάχαρη. Και να σα θυμίσω. Στο σούπερ μάρκετ έπρεπε να πει ότι είσαι επαγγελματία για να πάρει. Και να σου θυμίσω τις ορδές των γειτόνων Βουλγάρων που ερχόταν στα σούπερ μάρκετ και σηκώναν τη ζάχαρη και δημιουργήθηκε θέμα. Και τα σούπερ μάρκετ δίναν και ζάχαρη με το κουπόνι. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να έρχεται, ας πούμε, Βουλγάρος και να μην του δίνουν ζάχαρη γιατί τη σηκώνει όλοι. Άρα λοιπόν, μη θεωρούν κάποιοι ότι μετατρέποντας την εταιρεία αυτή σε μια εμπορική εταιρεία θα τη σώσουν. Όχι, δεν θα τη σώσουν γιατί κανένα δεν πρόκειται να δώσει προϊόν να πουλήσει κάποιο άλλο. Μας δίνουν και πουλάμε ζάχαρη, αγοράζουμε ζάχαρη από ξένοι, γιατί ξέρουν ότι έχουμε ακόμη παραγωγή. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο μπορούμε και το ελέγχουμε. Όσο μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς ελέγχει αυτή η εταιρεία, φτάσει να ελέγχει αυτή η εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η οικονομική της άνεση. Όσο συρρυκνώνεται το κομμάτι της αγοράς που ελέγχει η εταιρεία, τόσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα. Και κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, άμεσα πλέον, γιατί δεν υπάρχει πλέον καιρός για χάσιμο, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή το 2018, η καινούργια χρονιά, το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας πρέπει να λήξει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν δεν λήξει, δυστυχώς, τα προβλήματα θα συσσωρευτούν, θα γίνουν ακόμη πιο μεγάλα και δυστυχώς η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης θα έρθει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση από ό,τι είναι σήμερα. Κύριε Χασανίδη, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είπατε προηγουμένως ότι μεγάλη εταιρεία δεν πρόκειται να έρθει στην Οριστιάδα, στο βόρισμα του Εύρου κτλ. Να επενδύσει. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της περιοχής, που είναι ίσως από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες Ελλάδας, συνδέεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, με την πρωτογενή παραγωγή. Και αν ξέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι αγρότες της περιοχής, ότι κάθε χρόνο θα μπορούν να σπέρνουν τεύσιπα και να βγάζουν χι χρήματα, δεν θα σκέφτονται να φύγουν μετανάστες, δεν θα σκέφτονται να πάνε να δουλέψουν σε μια οικοδομή που δεν υπάρχει, δεν θα σκέφτονται να πάνε να δουλέψουν οπουδήποτε αλλού. Εάν το καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση, που νομίζω δεν το έχει καταλάβει στο βαθμό που πρέπει, τότε μόνο θα υπάρχει λύση. Γιάννη, αυτό το εργοστάσιο, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεξεργάζεται κάθε χρόνο γύρω στις 70.000 στρέμματα, 60 με 70.000 στρέμματα τέφτλο. Χώρια αυτό θα μπορούσε να κάνει και άλλες δραστηριότητες, να υπάρχουν και άλλες παράλληλες δραστηριότητες που θα του δίναν μια άλλη δυναμική. Αυτά έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Εμείς ως εργαζόμενοι και ως συνδικάτα στη ζάχαρη, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε παρουσιάσει χίλιες φορές. Υπήρχαν άνθρωποι που πραγματικά κάποιες φορές σκέφτηκαν και προσπάθησαν να κάνουν κάποια πράγματα. Υπήρχαν και άνθρωποι σε όλες τις κυβερνήσεις που μας κοιτούσαν και λέγανε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υποτίθεται ειδικοί με το αντικείμενο. Αλλά δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό στην Ελλάδα, ούτε πώς δουλεύουν τα ζαχαρουργεία σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Αρκεί να πάρουμε ένα παράδειγμα από οποιαδήποτε εταιρεία παραγωγής ζάχαρης στην Ευρώπη. Οποιαδήποτε. Και να προσπαθήσουμε να το φέρουμε εδώ. Όχι στο 100%, εγώ σου λέω στο 50%. Εάν τα καταφέρουμε να το φέρουμε στο 50%, από μόνο του αυτό, εδώ σαν περιοχή, θα δημιουργήσει μια τεράστια πρόσθετη αξία. Το εργοστάσιο ζάχαρης μπορεί, εάν δουλέψει κάτω από τις προϋποθέσεις, σωστές προϋποθέσεις, όπως δούλευε πριν από δεκαετίες, να είναι από μόνος του το ένα πνευμόνι ανάπτυξης της περιοχής. Δεν μπορεί να είναι το δεύτερο, έτσι θα χρειάζεται σίγουρα και κάτι άλλο, αλλά μπορεί να βοηθήσει σε ένα πολύ 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 μεγάλο βαθμό την περιοχή μας να ανέβει επίπεδο. Τώρα έχουμε το 1/3 του πνευμόνιου. Τώρα δεν έχουμε ούτε το 1/3, έτσι όπως λειτουργεί. Λοιπόν, κύριε Χασανίδη, πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω πολύ, να επαναλάβουμε λίγο ότι έχουμε τις εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Οριστιάδας την Κυριακή, μέχρι την Πέμπτη είναι η κατάθεση των ψηφοδελτίων. Των υποψηφιότητων. Ναι, την Πέμπτη το βράδυ υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως είναι προγραμματισμένο για την ανάδειξη των ψηφοδελτίων, για την επικύρωση των ψηφοδελτίων και των υποψηφιότητων.
Και την Κυριακή στις 10.30 ξεκινάει η Γενική Συνέλευση και θα ακολουθήσει μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Εμείς ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν ομαλά οι διαδικασίες, να συμμετέχουν όλοι οι αντιπρόσωποι σε αυτή τη διαδικασία. Έγινε μια προσπάθεια, σας είπα και προχθές, έγινε μια προσπάθεια να κρατήσουμε και να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τη δύναμη των σωματείων, των πρωτοβάθμιων σωματείων, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχουν ζωντανά σωματεία, σωματεία τα οποία κινούνται και λειτουργούν. Είναι πολύ σημαντικό που μπορέσαμε να τα καταφέρουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που θες και ενδεχομένως θα μπορούσες να τα κάνεις πριν από κάποια χρόνια. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε κάτω από μια δύσκολη συγκυρία, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία όσο αφορά και τα εργασιακά αλλά και τα προβλήματα της περιοχής μας. Το ξέρουμε αυτό, το βιώνουμε κάθε μέρα. Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Μισό βήμα τη φορά προσπαθούμε να κάνουμε. Ό,τι μπορέσουμε και κερδίσουμε για την περιοχή και για τον κόσμο της εργασίας, όχι μόνο στην περιοχή μας, το έχουμε αποδείξει ότι το έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, μισό βήμα τη φορά. Και η μόνη φιλοδοξία μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε άλλο ένα μισό βήμα στην επόμενη τριετία, εάν και εφόσον μας δώσουν αυτό το δικαίωμα οι συνάδελφοι στο συνέδριο της εκλογής. Κύριε Καθανίδη, σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε ακόμα μία εκπομπή μέσα στο 2017. Οπότε δεν σας λέμε από τώρα τις ευχές μας, σας λέμε απλά καλό βράδυ.